Νομίζω με αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος είναι ένα καλό πέρασμα στα θέματα της στρατηγικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρχιεπίσκοπο που είναι πάντα εδώ. Είμαστε εμείς που είμαστε πάντα από κάτω. Κύριε Γερά, με συγχωρείτε λίγο. Επειδή έχουμε βγει εκτός χρόνου, εφόσον υπάρχουν ερωτήματα, μπορείτε να τα καταθέσετε στη γραμματεία γραπτός και θα απαντηθούν διαδικτυακά. Γιατί με ενημέρωσε εδώ ο κύριος Βαϊσέκης ότι είμαστε εκτός χρόνου. Συγγνώμη, κύριε Γερέλα. Δηλαδή, επειδή είμαι εκτός χρόνου, θα με επιτρέψετε όμως πόση ώρα θα μιλάω ή θα είμαι εντελώς. Όχι, να ξέρω, γιατί συνήθως τους άλλους λέτε να συντομεύσετε, είναι ο επόμενος συνειδητής. Α, εμένα με συντομεύεται για τα χρόνια. Όχι, όχι, εντάξει. Είναι σε χειριάνη. Λοιπόν, για να σας ενώ και εγώ υπουργέ, έτσι για να φέρετε ότι σας έχουμε. Αλλά ξέρεις ότι η φιλία μας είναι πιο βαθιά από τα υπουργικά. Θα σου πω ένα πράγμα που θα σε στεναχωρήσει. Βλέπω μας έρχεται τώρα. Και ταυτόχρονα θα το χαρείς. Η αποτυχία που έχει στις εκλογές είναι ένδειξη ότι μοιάζει με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όσο δεν το θυμούνται, επειδή είχαν αυτές οι αναφορές, ο άνθρωπος κατάφερε να κάνει αρκετά πράγματα για την Κύπρο και στο τέλος της επόμενης εκλογής δεν ήταν καν στο δεύτερο γύρο. Σε αυτό το επίπεδο, άρα όταν λένε οι Έλληνες εδώ, οι Ελλαδίτες, ότι είμαστε αχάριστοι, είμαστε το ίδιο και στην Κύπρο. Ακριβώς το ίδιο. Άρα αυτοί που παράγουν μεγάλο έργο σε αυτό το τομέα δεν πρέπει να περιμένουν και πολλά αποτελέσματα. Σημασία, ξαναέρχομαι σε σένα, γιατί το έργο που παρήγεις ανήκει τώρα στην ιστορία, ενώ οι επόμενοι αναρωτιόμαστε αν θα ανήκουν στην ιστορία. Εσύ υπέρεσες, άρα μη στεναχωρίες. Θέλω να πω μερικά πράγματα όσο αφορά τη στρατηγική και ειδικά την πνευματική στρατηγική. Τα μηνύματα που δόθηκαν εδώ συνολικά από τους ομιλητές ήταν πολύ θετικά. Μερικά ήταν παράξενα γιατί μπορεί να μην ήσασταν προετοιμασμένοι, αλλά τέλος πάντων σε γενικές γραμμές είναι προς μια κατεύθυνση η οποία είναι θετική. Πολύ συχνά στην Ελλάδα έχουμε την εντύπωση ότι το πιο σημαντικό είναι η πολιτική και η οικονομία. Είναι λάθος. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η στρατηγική και η ενέργεια. Μπορεί να χτυπιέσαι με την οικονομία σου, άμα δεν έχεις ενέργεια, θα πρέπει να τη βρεις αλλού, άρα πάλι τα ίδια, θα εξοδεύεις όλα τα λεφτά που παράγεις για να πας να αγοράσεις ενέργεια. Άμα τώρα έχεις ακόμα και ενέργεια, αλλά δεν έχεις καθόλου στρατηγική, πάλι θα εξοδεύεις την ενέργειά σου για να πας να αγοράσεις στρατηγική και να έχεις συμβούλους από το εξωτερικό. Χρειάζεται ο συνδυασμός των δύο. Βέβαια, μερικές φορές αυτό παράγει προβλήματα, γιατί αναρωτιόμαστε ποιος είναι πρώτος. Δεν έχω δει πολιτικό που να παίρνει αποφάσεις χωρίς στρατηγική, οι οποίες να καταλήγουν στην ιστορία. Θα παίρνει αποφάσεις, σίγουρα παίρνει αποφάσεις. Αλλά εδώ έχουμε άλλα μοντέλα που λειτουργούν. Μιλήσαμε βέβαια και για τους αγωγούς και αυτό είναι σημαντικό. Για μένα οι αγωγοί έρχονται πραγματικά στο τέλος και χάρηκα που μίλησες πρώτα για κοιτάσματα και μετά βλέπουν τους αγωγούς. Αλλά οι αγωγοί ανήκουν στη στρατηγική. Η στρατηγική, ξέρετε, είναι αυτός ο τομέας που λειτουργεί μέσα στο αόρατο. Η Τουρκία κανονικά, αντικειμενικά, είναι πολύ πιο ισχυρή από εμάς. Γιατί είμαστε ακόμα εδώ? Τι είναι, τεχνικό λάθος, ιστορικό λάθος, δεν τα βγάζουμε πέρα τελικά? Μετά είναι μερικοί από εσάς που δυσανασχετούν επειδή έχουν την Τουρκία δίπλα τους. Προτιμάτε την Περσία? Έχω και άλλη επιλογή. Προτιμάτε την Κίνα? Θα το ξεκαθαρίσουμε. Άρα μπορώ να σας πω ότι η Τουρκία μας έρχεται μια χαρά. Μα μια χαρά. Πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί να μην είναι βουνταλάδες στον τομέα το τεχνικό, αλλά στη στρατηγική δεν το έχουν ευτυχώς. Γιατί άμα το έχει η Τουρκία στρατηγική, το μπορώ να κάνει με τους συνήθως στα τουρκικά, και μόνο δεν θα το κάνουμε καθόλου, γιατί θα ήταν ήδη δεδομένα τα πράγματα. Το γεγονός λοιπόν ότι είμαστε εδώ, ως ελληνισμός, και πάντοτε βέβαια παραπονιόμαστε τα πάντα, και εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον, πριν παραπονιόμαστε γιατί δεν είχαμε τίποτα. Τώρα παραπονιόμαστε γιατί μπορεί να έχουμε και μπορεί να είναι ενοχλητικό. Μετά θα παραπονωθούμε επειδή ήταν ενοχλητικό, δεν το κάναμε και τώρα θα έχουμε προβλήματα και γεωπολιτικά. Λες στο τέλος, τα παιδιά, μια μέρα να το χαρούμε δεν έπρεπε ποτέ. Αυτό που λέγαμε και με τον Μάρκο,
Ζούμε τώρα ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο τι διαχειριζόμαστε στον χώρο της Ελλάδας και έχουμε ακόμα ανθρώπους που λένε είναι καλό ή δεν είναι καλό. Δηλαδή πότε θα είναι καλό, όταν θα είναι γεμάτο όλο? Να ξέρετε ότι ακόμα και όταν θα είναι γεμάτο όλο, είναι εκεί που θα είμαστε, θα είναι έτσι ξένος. Δεν μπορεί. Όταν μιλάμε για τις επαφές που έχουμε, πρέπει να δούμε τι σημαίνει σε επίπεδο τακτικό, επισιακό, στρατηγική, υψηλή στρατηγική. Να ξέρετε ότι η υψηλή στρατηγική μπορεί να κρέψει όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ που λέω έτσι. Ναι, δεν έχει σημασία αν κάποιος σας λέει για τεχνικά, τακτικά. Είναι εντάξει, αλλά ξέρετε, άμα ξαφνικά αλλάξει η στρατηγική σε υψηλό επίπεδο, μπορεί να αλλάξουν όλα. Άμα κοιτάξετε, ας πούμε, τι θα γινόταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αν οι Αμερικανοί δεν είχαν καταφέρει να έρθουν στη Γαλλία. Για κάποιο λόγο. Τι business plan και master plan και security plan, αφού θα ήταν σκατά plan. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μερικές φορές πρέπει να καταλάβετε ότι μερικά πράγματα είναι σε επίπεδο πολυτέλειας. Μπορούμε να τα συζητήσουμε επειδή είμαστε ακόμα ζωντανοί. Χάρηκα γιατί άκουσα και θέματα και από το Ισραήλ. Το Ισραήλ με τρεις φορές στην Ελλάδα να αποκοιμάσει γιατί κάνει τόσο καλά. Είναι πολύ απλό, δεν έχει επιλογή. Άμα δεν τα πάει καλά, θα εξαφανιστεί. Είναι English αυτό. It's okay. It was good for. Λέω λοιπόν ότι εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια του λάθους. Άρα το έχουμε χρησιμοποιήσει. Πολλές φορές. Το έχουμε χρησιμοποιήσει το 22, το 55, το 64, το 74, το 96 και ακόμα το χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε παρατηρήσει ότι δεν πεθαίνουμε. Θα μου πείτε αυτό είναι το λόγο μας. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Να σου λέει και λάθος να κάνουμε, εδώ θα είμαστε. Εντάξει, να μην το παρακάνουμε όμως. Από την άλλη πλευρά έχουμε ανθρώπους που δεν βλέπουν καθόλου την στρατηγική ενώ είναι η επινόηση των ελλήνων. Δηλαδή, μας μιλάνε για μικρό προβλήματα και βλέπουμε ότι ακόμα και οι εταιρείες εδώ προσπαθούν να απαντήσουν στα μικροπροβλήματα που προκαλούν μερικοί. Και λέει σε παιδί μου, γι' αυτό συζητάμε. Δηλαδή φτιάχνει τον ανοξύστη και σου λέει δεν μ' αρέσει η μοκέτα. Άρα έχει έναν ειδικό, τον ανοξύστη, που έρχεται να σου πει έχουμε ασχοληθεί και με τη μοκέτα. Έχουμε και ασφάλεια μοκέτα. Έχουμε και χρώμα μοκέτα. Και λέει, ρε παιδιά, για τη μοκέτα θα συζητάμε. Χάρηκα που ακούσαμε σοβαρά project, γιατί αυτό είναι σημαντικό και χάρηκα που ακούσαμε και πράγματα του τύπου, όπως το είπες πολύ σωστά, λέμε δεν θα γίνει ποτέ και δεν ξέρουμε ότι έχει γίνει ήδη. Και έτσι τώρα που έχει γίνει ήδη, τι συζητάμε. Το άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλοι μας έλεγαν στην αρχή ότι η Τουρκία δεν θα περάσει ποτέ να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το θέμα της Λοζάνης. Σιγά σιγά όμως πήγε λίγο πιο πέρα. Το τραβάει. Μιλάει για γκρίζες ζώνες, μετά μιλάει για. Έχει ενδιαφέρον καταφέρει τις γκρίζες ζώνες να τις κάνει η γαλάζια πατρίδα. Θα ήταν καλό να το ρωτήσουμε το Ερντογάν πού είναι το γκρίζο μέσα στο γκρίζο. Μάλλον θα γράψει και τις 50 αποχρώσεις του γκρίζου, θα συγκράψει όπως θα το κάνει, για να καταλάβουμε ότι τελικά ευτυχώς που δεν έχουν καμία στρατηγική εμβέλεια και χρησιμοποιούν πάντα τις ίδιες τεχνικές. Τις ακούσατε και πριν, κάνουμε ένα χάρτη, πιέζουμε λίγο, ξαναπιέζουμε. Βάζουμε κάτι άλλο και ο άλλος, επειδή όλο κάνει όπιστε, στο τέλος τον αφήνει. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε το 4001 του 2011, το πρώτο πράγμα που βγήκε ήταν του τύπου γιατί δεν πήγαμε πιο πέρα. Αυτό ήταν το κερασάκι της υπόθεσης. Δηλαδή δεν είχαμε κάνει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ξαφνικά το βγάζουμε αυτό, πάμε στα όρια. Θα θυμάστε αυτό. Πάμε στα όρια της Κρήτης και το πρώτο πράγμα που ακούμε είναι γιατί δεν πήγαμε μέχρι το Καστελόριζο. Είχαμε πει πριν. Εδώ αναρωτιόμασταν αν η Γάνδρος είναι η Τουρκία ή όχι. Και αναγκαστήκαμε να βάλουμε καμία σημαία το επενδυμίσουμε. Γιατί μας είχαν τόσο πολύ πιέσει πάνω σε αυτό, και λες μετά, μιλούσαμε για τον πύρο,
Είπε η αρχηγέα και λέγαμε ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας. Τώρα παιδιά, γεωγραφία 0 είναι από την άλλη πλευρά. Ούτε εκεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, όταν κάναμε για πρώτη φορά αυτή την καινοτομία, και υπάρχει μια καινοτομία που είναι ένα θέμα, γιατί έχουμε μια μονομερή οριοθέτηση στη μέση γραμμή, χωρίς βέβαια να υπάρχει καμία συμφωνία. Αλλά ό,τι βλέπω, βλέπω ότι ας πούμε η Αλβανία, η Ιταλία και σποριακά η Αίγυπτος δεν παραπέμπουν τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Τεράστια σημασία ότι είδατε ότι η Τουρκία ήθελε να κάνει σύμμαχο και μάλιστα που έβλεπε το ΧΑΤ, ήθελε να κάνει σύμμαχο τη Λιβύη και είναι η ίδια η Λιβύη που λέει παιδιά καμία σχέση εμείς με αυτούς. Το Κατάρ. Το Κατάρ λέγαμε αποκλείεται το Κατάρ να έρθει στην περιοχή και να γυρεύει στην περιοχή αφού δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και έχει τα δικά του. Ναι, αλλά το Κατάρ ήρθε με τους Αμερικανούς. Τώρα τι ήρθε, έτσι να κοιτάζει την περιοχή. Αντιθέτως, ήταν μια πολύ καλή κίνηση και το βλέπαμε ότι, και το είπες πολύ σωστά, η Γαλλία δεν το πιάσε. Αυτό που δεν είπε στο τέλος είναι ότι ο διευθυντής του ΤΑΡ τον άρεσε ο Τάμος. Λοιπόν, εντάξει, δεν φεύγεις από ένα οικόπεδο και μόλις φύγαμε έρχονται οι Αμερικανοί και οι Καταρίοι που το βρήκαν και βρίσκουν μετά και τον βράδυ. Αλλά λέω απλώς ότι αυτά τα πράγματα είναι παιχνίδια εξουσίας. Πολύ συχνά ακούτε, άκουσα και μια καινοτομία σήμερα. Ήταν ένα win-win-win. Αναρωτιόμουν πόσες φορές θα το πει. Αλλά τέλος πάντων, να ξέρετε πάντοτε ότι όταν υπάρχει πλαίσιο για win-win-win, υπάρχει και για lose-lose-lose. Αυτό λέω. Όταν έχουμε μόνο παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, είναι win-lose-lose-win. Όταν εγώ ακούω πολλά win, λέω να το κάνουμε σύντομα και γρήγορα, γιατί αλλιώς μετά αυτό θα γίνει lose-lose-lose. Άρα, όταν έρχομαι εδώ στην περιοχή και έχουμε τόσους παίχτες που έρχονται να παίξουν, έχουμε τους δικούς μας, οι οποίοι, όταν λέω οι δικοί μας, θα βάζει τις εισαγωγικά. Άρα, μας λένε, δεν είναι καλό να είμαστε στις Ευρωπαϊκές, οκ, ας βγούμε. Δεν είναι καλό να είμαστε στον ΝΑΤΟ, οκ, ας βγούμε. Δεν είναι καλό να είμαστε πουθενά, οκ, ας βγούμε. Μετά λέμε, ευτυχώς που δεν βγήκαμε και δεν προλάβαμε, γιατί φανταστείτε τώρα, ας πούμε, Κύπρος να μην ήταν στην Ευρωπαϊκή. Τα θέματα που έχει τώρα. Φανταστείτε την Ελλάδα, τώρα εμείς λίγο ξυπνήσαμε, λέμε, πω Παναγία μου, κοίτα πώς πάει το Brexit, αν είχαμε εμείς κάνει το Brexit, τι θα κάναμε. Το συνειδητοποιείτε ότι ακόμα και για τα πρόβλημα που μιλάμε, τα προβλήματα που μιλάμε για τα Βαλκάνια, ευτυχώς που είμαστε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος στοιχεία, μ' αρέσει πάνω το ταγίδι αυτό, κάνουμε συμφωνίες με νατοϊκές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Πρέπει να το έχεις αυτό. Δηλαδή, ο Αμερικανός δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Δεν το εντόπισα. Η ΤΟΤΑΛ πού είναι. Αν θα μου πείτε, μην είναι εταιρείες, δεν μετράει, μιλάμε για τις χώρες. Τι προσπαθώ να σας πω. Αυτές οι εταιρείες σε αυτό το επίπεδο είναι σαν να μιλάνε οι χώρες κατευθείαν. Μην τρελαινόμαστε. Όποιος μου λέει εμένα, μα είναι η ExxonMobil, δεν είναι Αμερική. Τον θυμάσαι ποιος ήταν ο υπουργός, τον θυμάσαι ποιος ήταν ο διευθυντής, θυμάσαι ότι είναι ο ίδιος. Για ποιο πράγμα μιλάμε. Αλλά μιλάμε για εταιρείες βέβαια. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το ακούσαμε και πριν. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε ένα συνδυασμό από ιδιωτικό και κρατικό. Γιατί κάθε φορά το ένα πάει πιο αργά, είναι πιο σταθερό, το άλλο πάει πιο γρήγορα, είναι πιο ευέλικτο, αλλά μερικές φορές είναι και σταθερότερο. Είναι αυτά που λέμε εμείς στο στρατιωτικό, να το χαρώ την Αμερική εδώ, είναι ότι η αρβίλα του πεζικού είναι πάντα αργή. Αλλά άμα έχει μόνο αεροπορία χωρίς την αρβίλα του πεζικού, πέρασε αεροπορία, μετά δεν έχει κανέναν, ξαναπέρασε ο άλλος. Ενώ όταν είναι όλο που είναι αργό, θα μείνει εκεί πέρα και θα καθίσει. Το λέω για τον Βασιλόπουλο και δεν το λέω τυχαία. Αυτό εδώ που βλέπουμε σαν το θέμα της συνεκτικότητας και μια που τα λέμε, γιατί είναι και από εσάς που βγάζουμε μερικούς χάρτες, εμείς τους φτιάχνουμε τους χάρτες, κάθε φορά που θα βλέπετε μια άσκηση για το σπίτι, κάθε φορά που θα βλέπετε ένα χάρτη, που εδώ δεν θα είναι γραμμή, δεν θα είναι σπαστό, να ξέρετε ότι είναι λάθος ο χάρτης. Αν δεν είναι να το βάλετε, γιατί μετά τσακωνόμαστε σε λάθος χάρτη. Δεν μπορεί να μην είναι ευθεία γραμμή, επειδή το Καστελό Ριζό είναι στα 259 χιλιόμετρα από το σημείο που είναι το τριπλό επαφής. Ξέρετε γιατί είναι σπαστό, γιατί είναι εκεί που φτιάχνουν τους χάρτες και δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει καμπυλότητα της γης. Το λέω και για τους ειδικούς, σίγουρα είναι οι ειδικοί εδώ που τελικά δεν φτιάχνουν ποτέ αυτοί οι ίδιοι χάρτες.
Και ποιο είναι το αστείο, η Google κάνει καλύτερο χάρτη. Άρα βάλε το δικό στο χάρτη, βάλε στο Google Map και βλέπεις ότι έχει λάθος. Γιατί η καμηλότητα στην περιοχή είναι αρκετά καλή, δεν είναι χειρότερη, είναι στην Αττική, αλλά έχουμε ήδη μερικά θέματα όσο αφορά τις πορείες. Ένα άλλο πράγμα για το οποίο συζητάμε είναι το πάνω ότι ακούτε για τη συνθήκη Λοζάνη. Σας υπενθυμίζω ότι η συνθήκη Λοζάνη δεν έχει σύνορα. Έχει όρια και είναι στα 3 ενταυτικά μίλια. Άρα οι αλλαγές που έγιναν με το 3 και το 6, αυτές είναι οι λεγόμενες γκρίζες όρες. Άρα είναι πολύ πιο πριν βέβαια από το 1973 που έλεγαν διάφορα. Τότε εμφανίστηκαν ακόμα περισσότερο και τώρα βλέπουν με τους χάρτες. Αυτό που μας εξασφαλίζει στην περιοχή το συνδετικό είναι η συνθήκη Παρισίων. Για να καταλάβετε λοιπόν το επίπεδο του Ερντογκάν, αμφισβητεί τη συνθήκη Λοζάνη και πάνω τη ξεχνάει τη συνθήκη Παρισίων. Μα η συνθήκη Παρισίων την έχει απορροφήσει σε αυτή την περιοχή. Άρα, αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, μπορεί να το κάνει αλλιώ. Άρα, όλοι οι άλλοι το ξέρουν. Τον αφήνουν να μιλάει για τη Λοζάνη. Όταν ευρεάζει, μιλάει και για την Σευρώ, γιατί τι μα κάνει. Εντάξει, μαθαίνει και λίγο ιστορία, ο άνθρωπο γιατί φαίνεται ότι δεν το έχει. Και τι προσπαθώ να σα πω. Προσπαθώ να σα πω ότι εμεί, αν εξασφαλίσουμε αυτή την περιοχή σε επίπεδο γεωστρατηγική, είναι ακόμα καλύτερο να έχουμε παίχτες που παίζουν πάνω στις κακέντρες. Άμα δεν έχεις κανένα παίχτη, και λες, εγώ έχω μια ΑΟΣ, και έχει δικαίωμα αυτό, όπως να μην είχαμε καθόλου υδρογονάθλες, και να πούμε μια ΑΟΣ είναι σημαντική. Όμως, μόλις εμείς τεμαχίζουμε τα οικόπεδα και βάζουμε τετράγωνα πάνω στις κακέντρες και έρχονται παίχτες υψηλού επίπεδου, οι οποίοι δεν είναι φοβισμένοι. Σας υπενθυμίζω ότι η Τουρκία είπε αμέσως στην έννοια, άμα κάνεις ένα συμβόλαιο με την Κύπρο, εγώ δεν θα ξανακάνω τίποτα μέσα. Και τι κάνω, παίζουν αλλιώς. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά. Σπαθώ να σας πω ότι για εμάς η σκακέρα είναι στρατηγική, για τους άλλους παίκτες είναι ενεργειακή. Αλλά τελικά είναι μια ενεργειακή στρατηγική σκακέρα. Γιατί είναι στρατηγική, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε μεγάλους παίκτες, οι οποίοι να είναι μαζί μας. Θα σας κάνω τώρα ένα σενάριο να στεναχωρηθείτε όλοι για μερικά δευτερόλεπτα και μετά θα ξαναρθείτε στα κανονικά σας. Είναι μερικοί που αναρωτιούνται αν είναι καλό να γίνεται όλο αυτό. Είναι πολύ απλό, παίρνετε το άλλο μοντέλο. Ας πούμε ότι όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν υπογράψει μαζί μας, όταν λέω μαζί μας, λέω ελληνισμό, αλλά και Κύπρο και Ελλάδα, να έχουν υπογράψει όλες την Τουρκία. Έχετε κάποιο θέμα? Ασχολείστε μόνο με ενέργεια, δεν έχετε πρόβλημα, έτσι γίνεται. Γιατί έχω μερικούς που ασχολούνται μόνο με ενέργεια, και παιδιά συμβόλαια κάνουν, μια χαρά είναι. Να προσέξετε, τα συμβόλαια όταν είναι μια τιμιά εταιρεία μόνο και είναι μόνο για εισαγωγές, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με εισαγωγές και εξαγωγές. Όταν κάνει συμβόλαιο, ας πούμε, η Γαλλία με την Ιταλία όσον αφορά το ρεύμα, είναι χρηματιστήριο. Κάνω συνεχώς αυτό. Οι δύο χώρες είναι σίγουρα που είναι μονομονομοί. Λέμε. Όταν όμως είναι μόνο από τη μια πλευρά, ο ένας είναι λουζ-λουζ-λουζ και νομίζω ότι είναι win κιόλας. Το χειρότερο δεν είναι να χάνεις. Το χειρότερο είναι να πιστεύεις ότι κερδίζεις. Εντάξει. Άρα, όταν το εξετάζουμε αυτόν τον τρόπο, πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της ΑΟΣ δεν είναι μόνο ένα θέμα για ειδικούς σε συνέδριο. Είναι ένα θέμα που απελευθερώνει τους λαούς από μια βασική πρώτα εξάρτηση, το ενεργειακό, αλλά στη συνέχεια και το στρατηγικό. Η γεωπολιτική μεταμορφώνει την γεωστρατηγική. Όταν αυτή η γεωστρατηγική προέρχεται όμως από μια γεωοικονομία, είναι πιο ενισχυμένη. Μιλάμε για τη θέση της Ελλάδος. Να ξέρετε ότι οι ξένοι ποντάρουν περισσότερο στην Ελλάδα παρά οι Έλληνες. Ο Χριστός το είπε, κανένας δεν είχε προσφύγει στον τόπο του. Αλλά όλοι οι Έλληνες όταν μιλάνε για την Ελλάδα θεωρούν ότι θα είναι χάλια. Μετά μιλάνε με τους άλλους και σου λένε, δεν είστε και τόσο χάλια. Δεν το λες επειδή με αγαπάς ή το πιστεύεις. Όταν ο άλλος έρχεται στην περιοχή και σου ζητάει θαλάσσια οικόπεδα, σας υπενθυμίζω ότι δεν το είπαμε πολύ καλά αυτό, στην αρχή βγάλαμε τα 20 και προσπαθούσαμε να τους προσελκύσουμε. Τα παιδιά είναι καλά, είναι εντάξει. Μετά ήρθαν αυτοί να μας πούν, δεν βγάζετε ένα τριπλάσιο και ένα τριπλάσιο, σας ενδιαφέρει εσάς. Εγώ δεν έχω δει ποτέ εταιρεία, γιατί αυτές οι εταιρείες, ελπίζω να καταλάβετε, και για τους μη ειδικούς, δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άμα δεν βγάζουν λεφτά, δεν έρχονται. Ωραία, όταν έρχονται από μόνοι τους και ζητάνε ένα θαλάσσιο οικόπεδο, και βέβαια εμείς απαντάμε σοβαρά, το αναλύουμε και λέμε τι θέλουν. Αυτά τα τρία θαλάσσια οικόπεδα που βλέπετε και τα επόμενα για τον τρίτο γύρο, δεν είναι κάτι που σχεδιάσαμε εμείς. Και ρωτάω, δηλαδή έχετε καλύτερο
επιχείρημα ότι ενδιαφέρονται πραγματικά. Νομίζετε ότι θα έρθουν εδώ και θα κοιτάσουν τα θαλάσσια κόμματα και αυτούς τα θαλάσσια. Όχι. Έρχονται εκεί πέρα γιατί πιστεύουν, όπως και εμείς, ότι έχουμε αποθέματα, θα το δούμε πόσα είναι τα αποθέματα, τι μέγεθος είναι, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι, φανταστείτε, να έχουμε τεράστια αποθέματα και να μην έχετε κανένας. Προτιμάτε. Προτιμάτε μεσαία αποθέματα και να έρχονται πολύ μεγάλη ή να έχετε μικρά αποθέματα και να έρχονται μόνο μικρή. Τι προτιμάτε τελικά. Νομίζω ότι ακόμα και μεσαία να έρχονται πολύ μεγάλη, σίγουρα θα βρουν κι άλλα. Γιατί όπως το είδαμε και από άλλες διαφάνειες και χάρηκα που το είδα, μην νομίζετε ότι οι μεγάλοι ξέρουν τα πάντα και στον τομέα. Έχουν δυσκολίες, αλλά ποντάρουν λίγο, δεν είναι μόνο σκάκι, έχουν και λίγο τάβλι, δυστυχώς με ένα ζάρι μόνο, και αναρωτιούν μερικές φορές, κάναν καλά ή δεν κάναν καλά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ΑΟΣ θωρακίζει κυριολεκτικά την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα εδώ, άμα πάρετε την ΑΟΣ της Ελλάδας και την ΑΟΣ της Κύπρου μαζί, είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Είναι πιο μεγάλη από την ΑΟΣ της Ιταλίας. Εντάξει. Ωραία. Μένουν λοιπόν τώρα λίγο στα τοπικά. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τοπικισμός εδώ, στο λέω πάντα, αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Το λέω θεωρητικά, ρε παιδί μου, αν σας ενδιαφέρει. Όταν μιλάμε για το προ... 5 λεπτά έχετε ακόμη. Το έχω. Όταν μιλάμε για προ 5... Μάθεις πρώτα για την αγαπήσεις. Σας έλειπε ποτέ πριν το 2011 κάποια οριοθέτηση του τύπου. Έλεγε κανένας, ρε παιδιά, κι εμείς είμαστε εδώ. Εγώ το βλέπω στις σχολές και ασφάλειας, ακόμα και όταν τους λες ότι τώρα έχουμε επαφή με άλλη χώρα, λέει, μα έχουμε επαφή. Είναι, λες, όμως. Αυτό που βλέπετε τώρα, θα είναι μια διαχείριση που θα έχει νόημα, είναι ότι βλέπετε τώρα τα παλιά υπόπεδα, τα νέα υπόπεδα και τις αγώσεις περιφέρειες. Εδώ το πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι έχει κάνει κάτι πολύ καλό η Ελλάδα, είναι ότι τα υπόπεδα μας τα βάζουμε ανά διαγωνισμό. Όταν το λέω αυτό μάλλον, πολύ συχνά μου λένε και γιατί δεν κάνουμε σαν την Κύπρο, όταν, μα λέω, η Κύπρος είναι πολύ μικρή. Δεν μπορεί να κάνει τόσες μεγάλες αλλαγές. Ενώ εμάς μας συμφέρει το θαλάσσιο υπόπεδο, ανάλογα και με το αίτημα, να μπορούμε να το προσαρμόσουμε και έχουμε μια πλαστικότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τελικά οι δύο λύσεις είναι σωστές. Γιατί στην Κύπρο, επειδή είναι πολύ μικρά, πώς θα τα αλλάξουν τόσο πολύ. Άρα έχουμε κάτι το οποίο είναι στατικό, σταθερό και από την άλλη πλευρά έχουμε κάτι που αλλάζει σε κάθε διαγωνισμό. Γιατί μας επιτρέπει η ευελιξία, γιατί μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τα κοινά συμφέροντα με τους άλλους. Στην Ελλάδα πιστεύουμε όλοι ότι έχουμε δίκιο. Όπως όλες οι χώρες, η καθημερινή πιστεύει ότι έχει δίκιο. Το δίκιο σε επίπεδο διεθνές και στη στρατηγική πρέπει να συμπίπτει με το δίκιο του άλλου. Και πότε συμπίπτει με το δίκιο του άλλου είναι όταν έχουμε κοινά συμφέροντα. Η ΑΟΣ μας επιτρέπει να έχουμε κοινά συμφέροντα που δεν είχαμε πριν. Δηλαδή τα κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ είναι πιο κάτω από την κυριαρχία, μας επιτρέπουν να παίξουμε πιο ομαλά, πιο στρατηγικά, με άλλους παίχτες, οι οποίοι δεν θα έπαιζαν μαζί μας, αν μιλούσαμε μόνο η κυριαρχία. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το μέγεθος. Θα σας θυμίσω επίσης ότι στην Ελλάδα η κυριαρχία μας σταματάει στα 6 ναυτικά μίλια, δεν πήγαμε ποτέ στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ συζητάμε για έργους στα 200. Αλλά αυτό είναι μια υπέρβαση που έγινε λόγω του εργαλείου. Η ΑΟΣ, και τελειώνω, παρόλο που δεν το πιστεύεις,
Όχι, για να αφήσω χώρο για τις ερωτήσεις που θα στείλω στο διαδίκτυο. Η ΑΟΣ λοιπόν είναι ένα εργαλείο απελευθέρωσης. Όμως η πρώτη απελευθέρωση που πρέπει να γίνει είναι στο μυαλό μας. Στα μοντέλα που έχουμε, στη σκέψη και να σκεφτούμε ότι πρέπει να παίζουμε με πολλούς παίχτες, πρέπει να παίζουμε συνεργατικά, πρέπει να συνδυάζουμε στρατηγικές, πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό μείγμα. Δεν πρέπει να κάνουμε μόνο αγωγό ή μόνο LNG ή μόνο αυτό. Πρέπει να κάνουμε λίγο απ' όλα. Δηλαδή αυτό να έχουμε ένα πορτοφόλι, θα λέγαμε, διευρυμένο που μας επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη ανθεκτικότητα. Άρα δεν πρέπει επίσης να κοιτάζουμε μόνο την Ευρώπη, πρέπει να κοιτάζουμε και την Ασία. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μας επιτρέπει, παρόλο που δεν το πιστεύετε μερικοί και μερικές, ότι ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε μόνο εδώ και να είμαστε πέρασμα, να είμαστε και πηγή. Και αυτό είναι όραμα. Η Ελλάδα μπορεί να το έχει αυτό το όραμα, σε συνδυασμό μάλιστα και με την Κύπρο, είναι ακόμα πιο εύκολο. Αυτό το όραμα δεν είναι μόνο του ελληνισμού, τώρα έχει γίνει ένα όραμα ευρωπαϊκό και συνδυάζεται. Το ξαναλέω για το εξής λόγο. Η Αμερική είναι πολύ Ευρωπαία. Η Ρωσία είναι λίγο Ευρωπαία και η Κίνα είναι Κίνα. Άρα μην μπερδεύεστε με τους συμμάχους, υπάρχουν σύμμαχοι που είναι ιστορικοί και θα παίξουν έναν ρόλο, γιατί θα έχουν κοινά συμφέροντα, και υπάρχουν σύμμαχοι που δεν θα παίξουν ποτέ το ρόλο του συμμάχου. Άρα το χάρηκα όταν άκουσα ότι η Ρωσία αγκαλιάζει την Τουρκία, νομίζω ότι το είδατε και με τα S-400, λέγαμε από την αρχή ότι ποτέ δεν θα τα πάρει γιατί δεν θα αμφισβητήσει ποτέ τα F-35. Νομίζω ότι το είδατε. Στην πραγματικότητα είναι ήδη εξαρτημένη. Είναι ήδη εξαρτημένη. Άρα δεν τα πήρε επειδή τα ήθελε, τα πήρε επειδή τις τα πούλησε. Τεράστια διαφορά. Άρα μην κοιτάζετε μόνο το παιχνίδι μέσα στο Αιγαίο, να καταλάβουμε ότι αν παίζουμε με τους πολύ μεγάλους και έχουμε οράματα, πολύ απλά θυμούνται ότι είναι οι Έλληνες που επινόησαν τη λέξη στρατηγική και δεν είναι τυχαίο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.